Καλησπέρα, γκάγκστερς. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Έχω έρθει εδώ πέρα για 2-3 μέρες. Εκεί που καθόμουν και έβλεπα κάποια βίντεο, πέτυχα ένα βίντεο από τους Yes Theory, στο οποίο ουσιαστικά περνάνε 24 ώρες σε μια πόλη που δεν έχουν ξαναπάει, χωρίς χρήματα, χωρίς μέρος να μείνουν, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Οπότε θα δοκιμάσω να κάνω το ίδιο στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά προς το παρόν έχω μέρος να μείνω, αλλά για τις επόμενες 24 ώρες, δηλαδή ξεκινώντας από τις. Περίμενα να δούμε τι ώρα είναι. Πού είναι το κινητό? Α, φορτίζει, μπορείς να μου δείξεις λίγο τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 12 παρα 10. Η ώρα είναι 12 παρα 10, οπότε μέχρι τις 12 παρα 10 της επόμενης ημέρας. Κάνεις 12 ακριβώς, μήπως να αρχίσει το challenge 12 ακριβώς. Ναι, εντάξει. Οπότε μέχρι τις 12 της επόμενης. Και το μόνο φαγητό που θα έχω είναι μία. Είναι μία μπάρα που καβάτζω από το αεροπλάνο. Οπότε το τι θα φάω και που θα μείνω θα εξαρτώνται μόνο από τον κόσμο στον οποίο θα μιλήσω στον δρόμο. Το πιο πιθανό είναι να μείνω χωρίς νεφρό και να με εμφερμάρουν μέχρι το τέλος του βίντεο. Για την αρχή του βίντεο, εντάξει, ο Μάνος θα με πάει ως το κέντρο του Ηρακλείου και από εκεί πέρα θα ξεκινήσω το τσάλ. Ωραία, μου λες το τώρα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ήρθε. Όχι, δεν κάνει. Κάνει. Το πορτοφόλι θα μου το δώσεις. Α, ναι. Το τσεπ. Μαλάχα σου γιώσου. Λοιπόν, τώρα με πηγαίνουν στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα λέμε εκεί πέρα, πάμε να με φερμάρουνε. Λοιπόν, update των 20 δευτερολέπτων. Πάω μία από το κουλέ, αυτό εδώ το κάστρο πρέπει να είναι, να δω λίγο τι είναι. Θα βγάλω καμιά φωτογραφία εκεί πέρα, why not. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 1:03, οπότε ουσιαστικά είμαι στη μία ώρα του challenge. Περιμένω, ακόμη δεν έχω πεινάσει, αλλά λογικά σε καμιά ωρίτσα θα δοκιμάσω να πάω να βρω τίποτα να φάω. Οπότε εντάξει, αυτά. Bye. Μικρό update. Κατάλαβα ότι έχω κάνει μια μικρή μαλακία. Όταν ήρθα από τη Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ κρύο. Βασικά στη Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ κρύο. Και έχω πάρει μαζί μου ένα μπουφάν, μια ζακέτα. Έχω μια μπλούζα κάτω από τη ζακέτα. Και έχω πάρει και αυτό το τσαντάκι. Άφησα τη μεγάλη τσάντα στο σπίτι του Σοκράτη. Γιατί ουσιαστικά θα πάω να μείνω κάπου αλλού σήμερα, είτε να μείνω στο δρόμο. Τα λέμε όταν βρω κάποιον να με ταΐσει. Bye. Λοιπόν, update της άλλης μιας ώρας. Είναι 2:16 τώρα. Ανέβασα πριν από κάνα δεκάλεπτο ένα story στο οποίο ζητάω από τον κόσμο να με φιλοξενήσει ουσιαστικά. Περιμένω τώρα κάποια απάντηση. Δεν ξέρω άμα θα μου απαντήσει κάποιος, άμα θέλει κάποιος να με φιλοξενήσει σπίτι του. Οπότε θα έχουμε κάποιο update είτε όταν με πιάσουν τα ζώδια ενστικτά μου και πεινάσω και θελήσω να φάω κάτι και αναγκαστώ να ζητήσω από τον κόσμο. Είτε όταν κάποιος μου απαντήσει για τη φιλοξενία. Αυτά. Bye. Quick update. Είναι 3:15. Ακόμη δεν έχω βρει κάτι να φάω. Περπατάω. Ρωτάω κόσμο για το άμα θα βρω κάτι να φάω. Δεν έχω ακόμη κάποιο update για το που θα μείνω. Αυτά. Bye. Λοιπόν, μάγκες μου, άλλο ένα update. Τελικά δεν είναι της μίας ώρας αυτό, γιατί έχω αρχίσει να ξεμένω από μπαταρία, οπότε πρέπει να κάνω λίγα λιγότερα updates. Ακόμη δεν έχω καταφέρει να βρω κάποιον να μου πάρει φαγητό. Έχω φάει την μπάρα που μου είχαν δώσει στο αεροδρόμιο. Αλλά έχω update σχετικά με το που θα μείνω. Κάποιος από εσάς μου απάντησε στο Instagram και μου είπε ότι μπορώ να μείνω σε αυτόν. Τον έχω πάρει τηλέφωνο. Περιμένω να μου απαντήσει για να μου πει που πρέπει να έρθω. Τη στιγμή δεν ξέρω που βρίσκομαι, νομίζω. Άμα μπορείτε να καταλάβετε, καταλάβατε, ξέρω εγώ. Την ώρα είναι 5:32. Τα λέμε στο επόμενο update. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, λογικά είναι υπερβολικά σκοτεινά πλέον και δεν μπορώ. Έχει φτάσει 6 ώρα. Έχω φάει πάρα πολλά, κύρα. Δεν έχει δώσει κανείς τίποτα. Οπότε απελπίστηκα και έκανα ένα story στο οποίο σας έχω πει. Άμα θέλετε στην επόμενη ώρα να έρθετε εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, δεν έχω ιδέα που βρίσκομαι. Εξήγησα περίπου πώς μπορείτε να με βρείτε. Οπότε άμα κάποιος από εσάς έρθει και με σώσει από αυτή την κατάσταση και μου δώσει λίγο φαγητό, τότε it's okay. Αλλιώς δεν πειράζει, θα ελπίζω ότι το παιδί που θα με φιλοξενήσει μπορεί να μου δώσει κάτι να φάω. 12 ώρες τουλάχιστον. Τέλος πάντων, δεν είμαστε καν στα μισά του challenge ακόμα. Θα έχει κάποιο update αν κάποιος από εσάς έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Άντε, bye. Λοιπόν, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα έσκασε πρώτος γκάγκστερ εδώ πέρα, ο Γιώργος. Πού είσαι, φαίνεσαι. Γκέγκ, 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 σκουσκου. Έσκασε το πρώτο άτομο. Περιμένω κάνει 20 λεπτό ακόμα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε καμιά βόλτα λογικά με τον Γιώργο άμα δεν έρθει κανείς άλλος. Και θα δείξει. Άντε. Real MVP Γιώργος εδώ πέρα. Είπε ότι θα μου πάρει, δεν ξέρουμε τι ακόμη, αλλά θα μου πάρει να φάω. Λοιπόν, bye. Λοιπόν, brothers, είμαι ακόμη εδώ με τον Γιώργο. Φάγαμε μπέργκερ, νομίζω. Μπέργκερ, φάγαμε. Burger. Ωραία, φάγαμε μπέργκερ. Τώρα πάμε για να βρω το παιδί το οποίο είναι να με φιλοξενήσει. Τα λέμε όταν πετύχω το παιδί που είναι να με φιλοξενήσει. Bye. Λοιπόν, gangsters, λογικά έχει σκοτάδι, δεν φαίνομαι πολύ καλά. Έφυγα τώρα από το παιδί. Πάω να βρω το παιδί που θα με φιλοξενήσει. Λογικά, σκάνα δεκάλεπτο θα είμαι εκεί. Η ώρα είναι 8:20. Πάω να βρω το παιδί και μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Next update, να φτάσω στο σπίτι του παιδιού.
Bye. Λοιπόν, Gangsters, έφτασα στο σπίτι που θα με φιλοξενήσει το παλικάρι. Είναι ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Ωραία, αυτό είναι το μέρος που θα κοιμηθώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα. Αυτό εδώ πέρα το κρεβάτι μου είχε κοιμάμαι εγώ. Εντάξει, αυτό είναι το μέρος που θα κοιμηθώ. Ωραία, περιμένω τώρα να φορτίσω λίγο το κινητό μου και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Αυτά, η ώρα είναι πρώτα απ' όλα 8:40. Θα δείξει τι θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, λογικά τώρα βγούμε έξω. Δεν θα πάρω την κάμερα μαζί μου, οπότε αυτά θα έχει ένα update λογικά όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί. Bye. Λοιπόν, Gangsters, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ξύπνησα πριν από κάνα 5 λεπτό. Η ώρα είναι 11:32, οπότε έχω άλλη μισή ώρα μέχρι να τελειώσει το challenge. Ό,τι κατάλαβα τα κατάφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη για τη φιλοξενία του. Αυτή τη στιγμή πλώς θα το πάρω με τα πόδια λογικά μέχρι το μέρος που είναι να πάω. Η ώρα είναι 12:16, οπότε το challenge είναι officially over. Λοιπόν, ένα μικρό summary. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πως βγήκε το βίντεο. Μπορεί να βγει και πολύ fail, αλλά δεν πειράζει. Προσπάθεια μετράει. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις που έκανα όσο ώρα το έκανα αυτό. Ο κόσμος είναι λίγο περίεργο να σε δεχτεί έτσι όταν του λες ότι απλώς άφησε το πορτοφόλι στο σπίτι ενός φίλου σου και αράζεις πέτσα, ξέρω εγώ, στο κέντρο του Ηρακλείου μόνο σου. Μπορεί να έφταιγε και ο τρόπος που προσέγγιζα εγώ τον κόσμο, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι και το πιο κοινωνικό άτομο. Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο, πιστεύω. Και δεύτερον, πρώτα απ' όλα δεν ήθελα να πηγαίνω στον κόσμο με μια κάμερα στο χέρι, τότε σίγουρα δεν θα με πιστευόταν κανείς. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί ψάχνω πώς να φτάσω στο σπίτι του παιδιού που με φιλοξενεί κανονικά. Λοιπόν. Περίμενε.